Πάντως ο θείος εγκατέλειψε νωρίς και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε. Κοίτα, εγώ στα γραπτά είμαι καλός. Στα προφορικά δυσκολεύομαι λίγο. Ωραία, no problem. Μπορείς να μου περιγράψεις ένα αντικείμενο. Την κιθάρα σου, ας πούμε. Α, όχι την κιθάρα, μωρή, γιατί θα περιγράψω συναισθήματα και... Ωραία, μπορείς να μου περιγράψεις... Εμένα. Εσένα. Ναι. Στα αγγλικά. Ναι. Αν δεν μπορείς, το λες πρώτα στα ελληνικά και μετά μεταφράζεις. Είναι πιο εύκολο έτσι. Ωραία. Εσένα. Εντάξει. Εσύ. Είσαι καστανή. Το δέρμα σου είναι λευκό και όταν θυμώνεις γίνεσαι κόκκινη. Red. Επίσης, τα μάτια σου είναι και αυτά καστανά και πολύ όμορφα. Pretty eyes. Και τα αυτάκια σου, είναι πολύ χαριτωμένα γιατί είναι έτσι μικρούλια. Και η μύτη σου και αυτή είναι πολύ χαριτωμένη γιατί είναι και αυτή μικρούλα. Και έχεις και δύο σκουλαρίκια εδώ που είναι και αυτά χαριτωμένα γιατί είναι και αυτά μικρούλια. Και επίσης το χαμόγελό σου. Το χαμόγελό σου είναι υπέροχο. Γιατί χαμογελάς λίγο, αλλά όταν χαμογελάς, εγώ νιώθω τέλεια. Το σώμα σου. Η ώμη σου. Η μέση σου. Τα πόδια σου. Δεν μου περιγράφεις την πόρτα καλύτερα. Την πόρτα. Ναι, την πόρτα. Καλύτερα. Ναι, καλύτερα την πόρτα. Η πόρτα είναι... The door is ξύλινη. Wooden. Αυτό. Έχεις να μας πεις κάτι καινούργιο ή τζάμπα ήρθαμε. Μη βιάζεσαι, Διονύση. Αυτό είναι το τεστ νοημοσύνης του Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι έχω να δω κάτι τέτοιο πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ήταν καλύτερα αιώνες. Διονύση, το εξέτασα πολύ προσεκτικά. Αν είναι να μας πεις ότι είναι κούτσουρο, το ξέρουμε. Όχι. Το τεστ δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι ασυνήθιστα καλό. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι... Θέλω να πω ότι ο Θανάσης είναι ιδιαίτερα πρικισμένος. Έχει μια νοημοσύνη παραπάνω από τη μέση. Είσαι σίγουρα ψυχολόγος. Διονύση, θα μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ελένη μου, τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δείκτης νοημοσύνης του είναι παραπάνω από το 130. Σοβαρά. Ναι. Για να πάρεις μια ιδέα, ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει γύρω στα 90. 90 μέχρι το 130 είναι 40 μονάδες. Διονύση, μπορώ να συνεχίσω. Υπολόγιζε. Για παράδειγμα, Ελένη μου, ο Άινστάιν είχε προβλήματα στο σχολείο. Ο Νετ Τσάπμαν πήγε σε αναμορφωτήριο για αντικοινωνικότητα και σήμερα είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα στην αστροφυσική. Ο Θανάσης είναι αντικοινωνικός, αλλά για αναμορφωτήριο αργούμε ακόμα. Ο Θανάσης κάνει αταξίες για να αναπλούσει το λόγο. Για να μου σπάει τα νεύρα. Γιατί βαριέται στην τάξη. Γιατί το λες αυτό τώρα. Διονύση. Ίσως θα πρέπει να του κεντρήσουμε πιο πολύ τις ικανότητες του. Τι εννοείς να του κεντρήσουμε τις ικανότητες στο σχολείο, εννοείς ότι του δίνουμε λίγα? Το σημαντικό είναι να κεντρήσουμε τις ικανότητες του και στο σπίτι. Βάλτε τον να ακούει κλασική μουσική, ξέρω εγώ. Να τον πηγαίνετε σε μουσεία, σε συνέδρια, στο Μέγαρο. Οτιδήποτε θα κεντρήσει την αγωνία του για μάθηση που σίγουρα έχει αυτό το παιδί. Μιλάμε πάντα για τον ίδιο Θανάση. Διονύση, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τι να πω, φαίνεται ότι μεγαλώνεις μια ιδιοφυΐα, ε. Έτσι φαίνεται, ο Θανάσης είναι η ιδιοφυΐα. Και τώρα που το λέει ο Πέτρος. Παύλος. Παύλος, μπερδεύω τους αποστόλους συνήθως. Τώρα που το λέει ο Παύλος. Ναι, και εγώ τελευταία, έτσι. Τελευταία κάτι σαν. Σαν τι? Τίποτα, Παύλο μου, τίποτα. Ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί? Ρε Θανάση, δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος. Προπονούμε. Για πού, για το τσίρκο? Θα κάνεις και το μικρό σαν τα μούτρα σου, ρε. Μικρέ, όποιος φάει πρώτα σαν μπισκότα, θα πιει και το γάλαρο φυκτά. Σύμφωνοι! Τι σύμφωνοι, ρε παιδιά! Να το ρωτήσω, το λέει εδώ. Οι πρικισμένοι είναι γεννημένοι αρχηγοί. Ο Θανάσης είναι αρχηγός. Πάει και τελείωσε. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο ψυχολόγος, ορίστε. Το γράφει και αυτό εδώ. Μπροστά στην έλλειψη ερεθισμάτων, χάνουν το ενδιαφέρον τους και ο χαρακτήρας γίνεται δύσκολος. Να το παιδί! Εντάξει, το παιδί είναι εξύπνιο, είναι δύσκολο, είναι αρχηγός, αλλά πρέπει να κάνουμε και ορισμένες εξετάσεις για να βεβαιωθούμε. Εγώ φταίω, τα έκανα θάλασσα. Βέβαια. Τα μόνα βιβλία που μπαίνουν εδώ μέσα είναι κάτι αστυνομικές βλακίες, κάτι περιπετιούλες. Η ζωή του Πελέ, πότε χόντρινε ο Μαραντόνα, αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, ολού αλούα. Βρε Διονύση, μην τρελαίνεσαι. Αυτά τα τεστ καμιά φορά είναι παραπλανητικά, πρέπει να επαναληφθούν. Γιατί το άλλο, πού το βάζεις? Πού να το βάλω το άλλο? Οι καρπαζιές που του δίνω με πειράζουν. Στο κεφάλι, πώς? Ενώ το παιδί θέλει ερεθίσματα. Ερεθίσματα! Να το πάμε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες. Ερεθίσματα, ερεθίσματα! Παιδιά, τι γίνεται? Θα φάμε καμιά φορά σε αυτό το σπίτι? Πριν φάμε, θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ακούστε με όλοι προσεκτικά. Σήμερα είχαμε πάει στο σχολείο με την Ελένη και μάθαμε με
Πολύ χαρά και περηφάνεια ότι ο αδερφός σας ο Θανάσης είναι... Βλάκες με περικεφαλαία. Φτωχό μου κοριτσάκι. Είναι πρικισμένος. Πρικισμένος σεξουαλικά. Καλά, αυτό είναι οικογενειακό. Πέρα το ότι είναι οικογενειακό αυτό. Είναι πρικισμένος γενικά στο... Δηλαδή θέλω να πω... Είναι πολύ έξυπνος. Αυτό. Από πότε. Όχι, αλήθεια, το είπε και το τεστ. Κοίτα, μαμά. Αν ο Θανάσης είναι πρικισμένος, εμένα θα με πάρουν στην άσκηση. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Τον έχουμε παρεξηγήσει. Μπορεί να είναι ζωηρός, αντικοινωνικός, αλλά αυτό που του λείπει είναι ερεθίσματα. Ερεθίσματα! Σε πάτησε. Άμα σε πιάσει τα χέρια μου, θα σε σκίσω, ρε. Θανάση, έλα παιδί μου εδώ, έλα εδώ. Σίγουρα. Μη φοβάσαι, έλα εδώ, έλα εδώ. Τέρμα οι σφαλιάρες και αυτά, τελειώσαν αυτά. Άκουσε, παιδί μου, σήμερα είχαμε πάει στο σχολείο με την Ελένη και από το σχολείο μας είπαν ότι είσαι, πολύ πρικισμένος. Πρισμένος. Όχι πρισμένος, πρικισμένος. Τι είναι αυτό, με τρομάζεις. Όχι, όχι, μην τρομάζεις, αγόρι που είναι για καλό. Μας είπαν ότι είσαι πάρα πολύ έξυπνος, ότι έχεις ένα πολύ προνομιούχο εγκέφαλο. Δυστυχώς, σαν οικογένεια δεν μπορέσαμε να σταθούμε στο ύψος που θα έπρεπε. Δεν πειράζει, σας συγχωρώ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό μου παιδί. Θα ήθελα να επανορθώσω. Πες μου τις ανάγκες σου, τις βαθύτερες επιθυμίες σου. Τι σου κάνει κέφι. Τι μου κάνει κέφι. Ναι, πες το. Άκου τώρα τι μου ήρθε. Άστο να σου φύγει, πες το. Ένα κομπιούτερ μου ήρθε. Α. Με πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πάμε να βάλουμε τραπέζι. Καταλαβαίνω ότι αισθάνονται αμήχανα, αλλά θα συνηθίσουν να ζουν δίπλα σε αυτή την ιδιοφυΐα. Να μου λες, Ελένη μου, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι και αυτά πολιτιστικά ερεθίσματα. Αν δεν είναι αυτά ερεθίσματα, τότε τι είναι. Παιδί μου. Πάω να φω γιατί πείνασα. Πεινάνε και οι ιδιοφύες. Άντε στο κρεβατάκι σου, παιδί μου. Άντε στο κρεβατάκι σου. Φοβάμαι να κοιμηθώ εκεί. Κακό είναι. Δεν είναι κακό, παιδί μου, αλλά γιατί φοβάσαι. Ο αδερφός είναι απλώς μια ιδιοφύα, δεν είναι δράκουλες. Ναι, ο Θανάσης έκανε άγρες πλάκες όσο ήταν βλάκας. Τώρα που είναι πολύ έξυπνος, θα κάνει χειρότερες. Δεν κοιμάμαι μαζί του. Ίσα ίσα τώρα θα συμμαζευτεί. Και η λέξη βλάκας να φύγει από το λεξιλογιό μας. Και όταν πρόκειται για τον αδερφό σου. Ένα παιδί που θα μας κάνει περήφανος διεθνώς. Έλα εδώ, Γιαννάκη μου, πέσε μέσα να σου πω εγώ ένα παραμυθάκι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας γερό μαραγκός, ο Μαστρός Τσεπέτου. Και επειδή ένιωθε μοναξιά, έφτιαξε ένα ξύλινο αγοράκι. Κάθε φορά όμως που αυτό το ξύλινο αγοράκι έλεγε ψέματα, μεγάλωνε η μύτη του. Τι χαρά είναι, βρε, η δική σου. Άλμπερτ Αϊνστάιν, Θανάσης Μαυροτσούκαλο, μ' αρέσει. Ιωνίση Μαυροτσούκαλε, μη φορτώνεις με τέτοιο βάρος το παιδί, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι είναι τελικά ιδιοφυΐα. Ελένη μου, καταλαβαίνω ότι νιώθεις κάπως αμήχανα, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι για τα κορίτσια τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Και στο τέλος δεν χρειάζεται να γίνουν για αστροφυσικοί, θα γίνουν κάτι πιο απλό. Το πολύ μυαλό είναι για τους άντρες, Και ξέρεις γιατί ο Μαστροτσεπέτο έφτιαξε αγοράκι και δεν έφτιαξε κοριτσάκι? Όχι. Ούτε εγώ ξέρω γιατί. Α, πας γυρεύοντας. Τα θέλει ο κόλος σου, μου φαίνεται. Ακούει το παιδί. Μιλήστε στο ελεύθερο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. I am. Τι τα ρεχαμένε να τα σπάς, θα σπάς το κεφάλι. Α, τώρα που είπα κεφάλι. Το ξέρεις, Φωτάκι, ότι ο ανιψιός μου Θανασάκης είναι πρικισμένος. Όταν λες πρικισμένος, αφεντικό, εννοείς αυτό που εννοώ? Όχι, αυτό εννοείται. Δεν μιλάω γι' αυτό, ρε χαμένη. Μιλάω ότι το παιδί είναι Αϊνστάιν, είναι ιδιοφυΐα. Έλα. Και από ποιον πήρε? Αυτό ήταν το ζητούμενο. Από μένα ή από τον πατέρα του. Γιατί εδώ που τα λέμε στο σόι μας είμαστε όλοι ξηράφια. Βέβαια, μα έλεγα κι εγώ πώς τα παίρνεις έτσι με την πρώτη. Μια το άνοιξες το λεξικό, μια το έμαθες απ' έξω. Για διάβασε έτσι λίγο να σ' ακούσω έτσι. Διάβασε λίγο πάνω. Εσύ με δουλεύει. Άντε φεύγανε. Πήγαινε φέρει εκεί πέρα το τυρί του Λεχόβου και βάλει το στην τυριέρα, μη σε πάρει και σε σηκώσει. Έχω φέρει ό,τι μας χρειάζεται, αφεντικό. Εγώ θέλω να κάθομαι απλώς εδώ και να σε θαυμάζω. Για πε. Κι εγώ θέλω να σε θαυμάζω. Για πάρ' το τυρί και πήγαινε το 5-10 φορές μέσα έξω, μπα σε ψήφι καλύτερα. Άιντε, χαμένε! I am. Stupid. Τι είναι αυτό το stupid, ρε? Λέω πάλι και κάνα μαγνητόφωνο να τη γράψει την τρομερή σου την προφορά, μην την ξεχάσει. Μες τον κόρακα από εδώ. Από εδώ. Stupid. Βλάκας. Τι με είπε, βλάκα? Σε αυτή τη μεγάλη αλάνα κάθε βράδυ παίζουν τα παιδιά. Εμένα η μαμά μου δεν με αφήνει να κατεβαίνω πάντα γιατί πρέπει να διαβάζω.
Ο αδερφός μου όμως δεν την ακούει και αντί να διαβάζει παίζει κάθε βράδυ με τους φίλους του. Αυτά. Εντάξει Γιολάντα, κάθισε. Θανάση, διάβασα μας τη δική σου έκθεση. Εγώ δεν την έκανα. Γιατί δεν την έκανες, έπαιζε στην Αλάνα? Στην αρχή πήγα να την κάνω, αλλά μετά δω ότι δεν μου πρόσφερε τίποτα. Είναι πολύ παιδική για μένα. Α, πολύ παιδική, μάλιστα. Και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η αστροφυσική, η πυρηνική φυσική, η τρύπα του όζοντος και κυρίως η θεωρία της σχετικότητας. Ωραία, θα το φροντίσουμε. Ρουλή, εσένα σε ενδιαφέρει η έκθεση? Ναι, κυρία. Η γειτονιά μου είναι η πιο ωραία γειτονιά του κόσμου. Γιατί πρώτα-πρώτα είναι η γειτονιά μου. Μετά, γιατί έχει το φούρνο στη γωνία με τα καλύτερα κρουασάν σοκολάτας. Ψυχία, συνέχισε. Και έχει τις πιο ωραίες γκόμενες. Θα μπορούσες να πεις τις πιο ωραίες κοπέλες, τα πιο ωραία κορίτσια. Ακούγεται πιο όμορφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αργότερα. Σιγά μην χάσει αυτό το διάλειμμα. Δεν μπορεί, από κάπου θα έχει τη γράψη. Θα τον βρω και τότε θα φάει όλα τα σκουπάκια της γειτονιάς. Όλη την ημέρα έτσι είναι. Χάσε που έχει πιει 3 πακέτα καφέ. Έχει αρχίσει ο αγώνας. Έλα, ρε, έχει αρχίσει ο αγώνας. Καλά, έχει μάθει τίποτα τουλάχιστον. Παιδεύεται όλη τη μέρα με το καλημέρα, το καλησπέρα. Τώρα έρχομαι. Ορίστε το λογαριασμό. Good morning. What to go, θέλεις? What? What? Έχει το τώρα, αφού δεν τα παίρνω, τι τα παίρνω, ρε, σε αυτήν την ηλικία. Φετικό, φετικό. Μια ξένη. Έλα, ρε, με δουλειές μου σου. Μπορεί να είναι από τον τουριστικό οδηγό. Λες, ποια είναι? Να, τώρα ξανθιά που μπήκε. Good morning. One beer, one black beer, one sandwich. What to go, θέλεις? Μα τι λες, αδερφέ μου. Αστιάκι, αστιάκι. Την τελειά για το να μάθεις αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, κονγκολέζικα, αλλιώς θα σε απολύσω. Δεν παίρνει παστία. Μπυρίτσα. Ναι, δύο μικρές. Πού να διονύσεις, ρε, είχα τέτοια πλάκα. Τα αφεντικό το έχει αλλού το μυαλό τώρα. Μεγαλώνει ιδιοφυΐα. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Αλέξη. Στο τέλος της χρονιάς να βραβεύσουμε αυτούς που αξίζουν πραγματικά. Δηλαδή, όχι απλώς να είναι καλοί μαθητές, γιατί και αυτοί τις περισσότερες φορές αντιγράφουν, σπασίκλες, παπαγαλίζουν. Το θέμα είναι πώς θα τους ξεχωρίσουμε. Να, αυτός εδώ για παράδειγμα είναι. Με συγχωρείτε που διακόπτω τόσο στενή συνεργασία σας. Αγόρασα μερικά βιβλία. Δεν είσαι προσπαθείς να καλλιεργηθείς. Μπράβο, ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, δεν είναι για μένα. Είπα κι εγώ. Είναι για τον πανέξυπνο γιο μας. Τα έφερα να τα δει και η Ελένη. Όπως ξέρεις, Αλέξη, το παιδί είναι ζωηρό γιατί έχει πολύ υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Ναι, ναι, μιλήσαμε με τον Αλέξη. Και αυτό είναι χειρονομικό μας. Όλοι έχουμε πολύ υψηλή αντίληψη. Ένα βλέπουμε, 10 καταλαβαίνουμε. Όσο ζει κανείς, μαθαίνει. Το ακούσαμε γι' αυτό. Σε παρακαλώ, μπορείς τώρα να με αφήσεις μόνο με τη γυναίκα μου να μιλήσουμε για το γιο μας. Ευχαρίστως. Ελένη, εμείς θα. Ξέρεις. Γεια σου, Δενισάκο. Ρε Διονύση, τι σε έπιασε, λες και δεν το ξέρεις. Ξέρω πολύ καλά τι μαλάκας είναι. Απ' τη μια βγάζει προβληματικό το παιδί μου, απ' την άλλη μυρίζει τα μαλλιά της γυναίκας μου. Μα τώρα τι λες, εδώ δουλεύαμε. Πώς δουλεύατε, με τη μητόκα του μέσα στα μαλλιά σου? Ρίξε με να διάσα τα βιβλία, κάνω ή να πάρω άλλα. Θεωρία του χάους. Παντομηχανική. Συμπόσιο του Πλάτωνα. Αυτό γιατί το πήρες? Συμπόσιο, δεν θα τσιμπήσουμε κάτι μετά από τόση φιλοσοφία. Όλα τα σκέφτομαι. Είναι φανερό ότι η Όρκα ήταν απλώς περίεργη και δεν είχε σκοπό να του κάνει κακό. Στην πραγματικότητα δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ανθρώπων που τους έχει επιτεθεί όρκα. Γιατί όμως μας συμπεριφέρονται τόσο διαφορετικά από ό,τι σε όλα τα άλλα πλάσματα που συναντούν στη θάλασσα? Αυτό είναι ένα κομμάτι από το ένιγμα που γοητεύει την Ίγκριτ. Ο Μέση. Λοιπόν, κάθε πέρασε ο Μέση, πλάσαρε και έγινε μεγάλη. Ο Μπεν Τιπ είναι ένα μεγάλο αρσενικό από την ομάδα Μπιτ. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Καλό είναι. Πολύ καλό. Πού είναι οι υπόλοιποι? Στα δωμάτια τους. Πρέπει να δούμε όλα αυτά που σε αυσή η Ελένη, ε. Εδώ, δελφίνια για πάντα φίλοι. Καλό φαίνεται αυτό. Ο κόσμος του Νεάτερνταλ. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Και στο βασίλειο του δεινοσαύρων. Αυτό δεν το χάρισε εύκολα. Μπαμπά, νομίζω ότι είναι άδικο για σένα να χάνεις τον Ροναλντίνιο και το Μέση εξαιτίας μου. Όχι, μην το συζητήσω αυτό το θέμα. Εσύ πρέπει να έχεις ερεθίσματα, είπαμε. Θα μείνουμε για λίγο μακριά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά για 5 λεπτά δεν θα χάσω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρω όλα αυτά. Δεν. Δίνουμε βάλτε λίγο. Σώμα για να καλύψει την μπάλα, να κάνει το κοντρόλ και να εκτελέσει ο μικρός.
Έλα. Έλα. Γκολ! Τι κουράζεται.